Καταρχάς να πούμε το εξής. Στη σημερινή κινητοποίηση, η οποία έγινε και συνάντηση, να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό βήμα είναι ο συντονισμός ο οποίος αρχίζει να υπάρχει μεταξύ των σωματείων. Δηλαδή, εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, απευθύνονται, μαζεύουν τις δυνάμεις με σκοπό να ικανοποιήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Στην κατεύθυνση αυτή, το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, οι λιμενεργάτες κάτω στην Κόσκο, βάλαμε το ζήτημα για τα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή κλέβουν τα ένσημά μας και πρέπει άμεσα αυτό το πράγμα να λυθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, η απεργία στις 28 Φλεβάρι είναι ένα πρώτο μήνυμα για εμάς. Ήδη έχουμε καταθέσει πρόταση για νέα συλλογική σύμβαση και εμείς, όπου να υπάρχει νέα κλαδική σύμβαση σε όλο το λιμάνι του Πειραιά, ίση αμοιβή για ίση εργασία. Το θέσαμε αυτό και στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ξεκαθαρίσαμε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση το επόμενο διάστημα θα υπάρχει κλιμάκωση. Το ζήτημα εδώ, το λιμάνι του Πειραιά να αποτελέσει αγωνιστικό κέντρο για τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων, θα γίνει πράξη το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή τίποτα δεν είναι έξω από τη ζωή μας, καλούμε όλους τους εργαζόμενους από τα σωματεία μας αλλά και συνολικά από την περιοχή του Πειραιά την Κυριακή στη κινητοποίηση, η οποία θα γίνει στον Ναύσταθμο, στα Παλούκια της Σαλαμίνας, για το γεγονός ότι φεύγει τις επόμενες ημέρες, ακόμα και από μέρα σε μέρα, οπότε πρέπει να υπάρχει και μια ετοιμότητα, η φρεγάτα, η ελληνική Ύδρα, για να πάει να ματοκυλήσει λαούς κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, και από αυτό δεν έχουμε εμείς κανένα συμφέρον. Ίσα-ίσα, οι Έλληνες στρατιωτικοί και οι φαντάροι είναι παιδιά του λαού και δεν έχουν καμιά δουλειά από τα σύνορα. Λοιπόν, εδώ και τώρα λοιπόν, αυτό να γίνει υπόθεση όλων μας και να δώσουμε και εκεί το παρόν. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, τα σωματεία να παίξουν τον ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξουν.